Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο και αυτή την εβδομάδα θα σας ενημερώσει για την επικαιρότητα και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν πρόσφατα στην καρδιά του Λονδίνου, αλλά και σε Ελλάδα και Κύπρο. Η εκπομπή μας, όπως πάντα, δίνει το παρόν στις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της Ομογένειας στη Μεγάλη Βρετανία και σας τις παρουσιάζουμε μέσα από την εκπομπή μας. Ας δούμε όμως πρώτα με ποιον τρόπο μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μας. Παρακολουθήστε την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, αλλά και όλες τις παραγωγές του Hellenic TV ελεύθερα σε ολόκληρη την Αγγλία από το Freeview στο κανάλι 271. Απλά επιλέξτε στο Channel Box το Hellenic TV. Με το Rockbox μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο και να έχετε απεριόριστη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV στο τηλέφωνο 020 8292 7037. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Θέλετε να γίνετε κι εσείς μέρος της εκπομπής μας? Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερώστε μας για την εκδήλωσή σας ή για την παρουσίαση της επιχείρησής σας. Και εμείς θα το βιντεοσκοπήσουμε και θα το προβάλλουμε στο Hellenic TV. Το τηλέφωνο μας είναι 020 8292 7037, ή στείλτε μας μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο κανάλι 271 μέσω Freeview σε ολόκληρη την Αγγλία, καθώς και από το Roku Stick της Cytel UK, αλλά και από το website μας hellenictv.net. Επίσης, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε σε όλα τα social media του Hellenic TV. Νέα, ενδιαφέροντα θέματα στην εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, αυτή την Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Μια εκπομπή για την Ομογένεια, με θέματα από Ελλάδα, Κύπρο και φυσικά από Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτή την εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο διακεκριμένος καρδιολόγος κ. Γιώργος Ξινόπουλος, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του εξεταστικού κέντρου Medical Diagnosis. Ακολουθεί εκδήλωση της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας με κύριο μιλητή, τον επιχειρηματία και φιλάνθρωπο κ. Ιωάννη Χριστοδούλου. Δείτε τη συνέντευξη με τον πρόεδρο της κοινότητας των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, κ. Κυριάκο Πιτσιελή, ο οποίος μιλάει για το έργο που γίνεται στην κοινότητά τους. Η εκπομπή μας θα ολοκληρωθεί με ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Υγεία και Ευεξία», με φιλοξενούμενο τον καρδιολόγο Σάβα Χατζηφιλίππου, ο οποίος μας μιλάει για τις καρδιολογικές παθήσεις. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα θα σας τα παρουσιάσουμε αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή «Ομογένεια εδώ Λονδίνο». Μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο Freeview, στο κανάλι 271. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε με το Roku Stick της Cytel UK, καθώς και live 24 ώρες το 24ωρο στο website μας hellenictv.net. Ακολουθήστε μας επίσης σε όλα τα social media του Hellenic TV. Ας ξεκινήσουμε το πρώτο μας θέμα. Ο συνεργάτης του σταθμού μας, Σάβα Ζαβρός, φιλοξένησε στο σταθμό μας τον κεκεκριμένο Έλληνα καρδιολόγο κ. Γιώργο Ξινόπουλο. Θέμα συζήτησης ήταν η πανδημία του COVID-19. Ο κύριος Ξινόπουλος σύστησε σε όλους να εμβολιαστούν για να βάλουν μια σπίδα προστασίας κατά του COVID-19. Αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε από την πανδημία. Αναφέρθηκε επίσης στις μεταλλάξεις του κορονοϊού και ζήτησε επαγρύπνηση από όλους. Επίσης έκανε αναφορά στις υπηρεσίες που προσφέρει το Medical Diagnosis, το οποίο είναι διαπιστευμένο από το κράτος της Αγγλίας και αναγνωρίζονται όλα τα τεστ που γίνονται από το κέντρο με το Εθνικό Σύστημα Υγείας NHS. Μας είπε επίσης όσοι επιστρέφουν από το εξωτερικό θα πρέπει να κλείσουν το ραντεβού τους για το PCR test και να μην ξεχνάμε να τηρούμε τις συστάσεις των ειδικών. Αυτά και πολλά άλλα θα παρακολουθήσουμε στη συνέντευξη που ακολουθεί. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλη μια συνέντευξη για λογαριασμό της εκπομπής Ομογένεια εδώ Λονδίνο και συγκεκριμένα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Hellenic TV. Σήμερα καλεσμένο στην παρέα μας έχουμε τον Δόκτωρ Γιώργο Ξινόπουλο, όπου είναι καρδιολόγος και ιδιοκτήτης του εξεταστικού κέντρου Medical Diagnosis. Δεν είναι πρώτη φορά που μιλάει εδώ στο κανάλι μας στο Hellenic TV, καθώς έχουμε πραγματοποιήσει και στο παρελθόν κάποιες συνεντεύξεις μαζί του. Έτσι και σήμερα θα συζητήσουμε κάποια ιατρικά θέματα και θα μιλήσουμε για το φλέγον θέμα που δεν είναι άλλο
ο κορονοϊός. Καλησπέρα γιατρέ, τι κάνετε? Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλά είμαι, χωρίς COVID και εμβολιασμένος. Έτσι, πρέπει όλοι μας να κάνουμε το εμβόλιο. Άμα ανοίξει η πλατφόρμα και η δυνατότητα να το κάνουμε, να μην το αμελούμε άλλο. Ποια είναι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε σχετικά με τον κορονοϊό? Φαίνεται ότι η δράση του εμβολίου είναι αρκετά καλή, γιατί έχουν μειωθεί σημαντικά αυτή τη στιγμή οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, το οποίο είναι και το πιο, η πιο μεγάλη επιβάρυνση για οποιοδήποτε σύστημα υγείας. Κατά τα άλλα, ο κορονοϊός υπάρχει, είναι ενδημικός πλέον, υπάρχει στις κοινότητες και δυστυχώς, αν έχουν μολυνθεί, έχουν μολυνθεί λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, πράγμα σημαίνει πως υπάρχουν ακόμα αρκετοί που δυνητικά μπορεί να μολυνθούν. Ο κόσμος εμβολιάζεται, όμως αυτό που μας ανησυχεί κυρίως είναι ότι συνεχώς βλέπουμε διάφορες μεταλλάξεις. Γιατί συμβαίνει αυτό και είναι ανησυχητικό το ότι υπάρχουν τόσο πολλές μεταλλάξεις? Κοιτάξτε, η φυσική εξέλιξη στις ιώσεις είναι και στους ιούς γενικότερα να υπάρχουν μεταλλάξεις. Και στην κοινή γρήπη κάθε χρόνο έχουμε από μία μετάλλαξη και γι' αυτό πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε ένα νέο είδους εμβολιασμό. Λοιπόν, αυτό είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε είναι την ομάδα ασθενών, πιθανών ασθενών και όπως επίσης και τους ασθενείς αυτό κατά αυτό, γιατί οι μεταλλάξεις σε 1 εκατομμύριο κόσμο θα είναι πολύ λιγότερες από ότι οι μεταλλάξεις σε 10 εκατομμύρια πιθανούς μολυσμένους ανθρώπους. Συνεπώς, όσο μικρότερη είναι η αρχική δεξαμενή περιστατικών, τόσο καλύτερο είναι. Και αυτή είναι η προσπάθεια με τον εμβολιασμό και με τα μέτρα προστασίας, ούτως ώστε να μειωθεί ο συνολικός αριθμός δυνητικών μεταλλάξεων. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής οι μεταλλάξεις που έχουμε ευτυχώς είναι παρεμφερείς. Δεν αλλάζει την θνησιμότητα της νόσου, η οποία εξακολουθεί να περιμένει γύρω στο 2%. Μάλιστα. Ξέρουμε πως είστε ιδιοκτήτης του Medical Diagnosis, όπως έχω προαναφέρει. Είναι ένα διαπιστευμένο εξεταστικό κέντρο από το κράτος. Και αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ποιες εξετάσεις που κάνετε στο κέντρο σας αφορούν τον κορονοϊό? Το κράτος έχει μετακυλήσει την διαδικασία διαπίστευσης στο UCAS, United Kingdom Accreditation Schemes. Λοιπόν, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι πλέον για τις εξετάσεις και την ποιότητα των παρεχομένων εξετάσεων. Εμείς έχουμε κλείσει και το τρίτο κύκλο διαπίστευσης, γιατί ξεκίνησε, οι πρώτοι δύο ήταν self-declarations, δηλαδή αυτοδιαπίστευση, που έλεγες τι και πώς κάνεις, και αυτό άμα ήταν στον έλεγχο, περνούσε τον έλεγχο, ήταν αρκετά. Η φάση 3, που είναι αυτή που περάσαμε εμείς, είναι ότι πλέον είχαμε και ας πούμε διαζώσεις, έλεγχο στο εργαστήριο για να πιστοποιήσουμε ότι αυτά που λέμε είναι και αυτά που κάνουμε. Συνεπώς, το κράτος γενικά αναγνωρίζει εργαστήρια και εταιρείες που ακολουθούν τις διαδικασίες σωστές. Εμείς κάνουμε τις μοριακές εξετάσεις, τις RT-PCR τις λεγόμενες, κάνουμε και εξετάσεις αντισωμάτων και μάλιστα κάνουμε τρία διαφορετικά είδη αντισωμάτων, που είναι τα αντισώματα της κάψας του ιού, τα αντισώματα της ακίδας του ιού και τα εξωτερωτικά αντισώματα, που δείχνουν την πιθανότητα ανοσίας στον ιό. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, πιστεύω ότι η ανοσολογία είναι οι λύσεις και είναι οι σωστές εξετάσεις που έπρεπε να γίνονται πιο πολύ από τα μοριακά. Θεωρείτε είναι πιο χρήσιμο αυτό παρά τα μοριακά, δηλαδή?
Ναι, είναι πιο χρήσιμο γιατί τα μοριακά δυστυχώς σου λένε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ούτε τι έχει συμβεί πριν από 6 μήνες ή ούτε τι θα συμβεί σε 6 ώρες. Αντιθέτως, τα αντισώματα και η ανοσία των τάβλων κυττάρων μπορούν να σου πούνε πολύ περισσότερα πράγματα αν έχεις περάσει, αν έχεις κάνει το εμβόλιο, πόσο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο. Και αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη σημασία στους πιο ηλικιωμένους, όπου δυστυχώς στις ηλικίες πάνω από τα 80, ένα 30% δεν αναπτύσσουν αντισώματα. Οπότε και η ιδέα των διαβατηρίων ανοσίας δεν είναι απόλυτα ασφαλής και γι' αυτό δεν έχει περάσει. Πέραν του ότι μπορεί κάποιος που έχει περάσει την ίωση, δεν υπάρχει λόγος άμεσα να εμβολιαστεί, γιατί έχει από φυσικού του αντισώματα. Το άλλο θέμα με τα αντισώματα είναι ότι ο τίτλος τους, δηλαδή τα πόσο έχεις, μεταβάλλεται μες στον χρόνο. Γι' αυτό θέλει μια επαγρύπνηση, αλλά κυρίως πρέπει εμείς οι γιατροί και η κοινότητα να δει εν της πράγμαση, δηλαδή αντικειμενικά, ο τίτλος της εντάματος να σχετίζεται με ανοσία, γιατί υπάρχει και το φαινόμενο της μνήμης, όπου μπορεί να αρρωστήσεις από κάτι, αλλά να πέσουν τα αντισώματά σου, αλλά επειδή το έχεις περάσει ήδη μια φορά, την επόμενη φορά που θα παρουσιάσει το παθογόνο, αμέσως ο οργανισμός παράγει τους απαραίτητους μηχανισμούς, ούτε ώστε να το αντιμετωπίσει. Πολλοί συμπατριώτες μας επιστρέφουν από Ελλάδα, Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα από το εξωτερικό και θα πρέπει να υποβληθούν σε υποχρεωτική καραντίνα 10 ημερών. Ποια διαδικασία ακολουθεί έτσι ώστε να κάνουν το τεστ για να δούμε αν είναι καθαροί από τον κορονοϊό? Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, η απέτηση της Αγγλίας είναι να γίνονται εξετάσεις την δεύτερη και την 8η ημέρα παραμονής που αυτή τη στιγμή εισέρχεται στη χώρα. Δηλαδή, το τεστ για τη δεύτερη μέρα μπορεί να γίνει είτε την ίδια μέρα που προσγειώνεται, έρχεται κανείς στη χώρα, είτε την πρώτη είτε την δεύτερη. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι την τρίτη ή την τέταρτη μέρα, το αργότερο, το απολύτως αργότερο, πρέπει τα αποτελέσματα της εξέτασης να έχουν αναρτηθεί στους καταλόγους του Public Health England ή του Δημοσίου Οργανισμού Υγείας. Η δεύτερη μέρα, το τεστ της δεύτερης ημέρας, εάν και εφόσον είναι θετικό, γίνεται αυτόματα και γονιδιακός έλεγχος για να βρεθεί ποιος τύπος ιού έχει προκαλέσει την μόλυνση. Μετά θα κάνεις ένα δεύτερο τεστ την 8η μέρα, αλλά τη δεύτερη μέρα, την 8η μέρα, συγγνώμη, το οποίο θα γίνει είτε την 8η είτε μετά. Το κράτος όμως σου δίνει και τη δυνατότητα να ελεγχθείς την 5η μέρα για να μπορέσεις να ενταχθείς στην κοινωνία και να βγεις πιο γρήγορα στον κόσμο. Παρά τα αυτά όμως το τεστ της 8ης μέρας, μπορεί το της 5ης να είναι αρνητικό, της 8ης επιβάλλεται να γίνει ξανά. Της 5ης δεν είναι υποχρεωτικό. Της 5ης το κάνεις αν θες να γλιτώσεις 3 μέρες και να μπορέσεις να βγεις έξω στην κοινωνία πιο νωρίς. Γενικά είναι μια δύσκολη διαδικασία. Πρέπει να έχεις κλείσει τις εξετάσεις αυτές πριν ξεκινήσεις το ταξίδι σου, γιατί αυτά τα νούμερα πηγαίνουν στο passenger locator form. Επιπλέον, ανάλογα με το που το κλείνεις, έχει την ιδιότητα σου βγάζει ένα κωδικό που έχει ένα πενταψήφιο όνομα μπροστά και μετά 7 νούμερα. Αυτά παράγονται τυχαία, ούτως ώστε από το σύστημα συνήθως, από το σύστημα που κλείνει το ραντεβού, και αυτό το νούμερο πρέπει να προσθεθεί στο passenger locator form. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε για τους τηλεθεατές σας είναι ότι πρέπει να έχουν και την απόδειξη πληρωμής. Πολλές φορές στον έλεγχο διαβατηρίων το κοιτάνε και αυτό, οπότε δεν φτάνει μόνο να έχεις το ραντεβού σου, αλλά πρέπει να έχεις απόδειξη ότι έχεις πληρώσει γι' αυτό.
γιατί είχαν σημειωθεί αρκετά πλασματικά νούμερα και έτσι με την πληρωμή φαίνεται ότι πράγματι έχει γίνει η αγοραπολισία. Αν και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορείς να βγάλεις και ένα ψεύτικο αποδεικτικό ότι πλήρωσες και αποκλείεται να ελέγχουν όλους, στιγματοληπτικά λέω. Επίσης, οι τηλεθεατές σας που σκοπεύουν να έρθουν στην Αγγλία, ας είναι εφοδιασμένη και υπομονή, γιατί έχω πληροφορίες ότι η αναμονή στον έλεγχο διαβατηρίων πλέον είναι αρκετά μακριά και ξεπερνάει ίσως και τη μία ώρα. Μάλιστα. Είναι χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε. Και οι τηλεθεατές μας που έχουν σκοπό να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή να πάνε κάπου και όταν επιστρέψουν και δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, να ξέρουν τι θα πρέπει να κάνουν. Μια σημείωση που θα ήθελα να κάνω είναι για όσους έρχονται και εξετάζονται μέσω του site του Medical Diagnosis και έχουν σκοπό να φύγουν την έκτη μέρα, ας πούμε, από την Αγγλία. Εμείς κάνουμε τη διευκόλυνση και το τεστ της πέμπτης ημέρας που είναι για να κυκλοφορήσουν. Μπορούμε ταυτόχρονα να το χρησιμοποιήσουμε και σαν απόδειξη για το fit to fly, όπως λένε, το αρνητικό τεστ που χρειάζεται για να επιβαστεί στο αεροπλάνο. Οπότε γλιτώνουν έτσι, προσπαθούμε να γλιτώσουμε τα έξοδα και του γλιτώνουμε ένα τεστ, το της 8ης ημέρας δηλαδή, εάν φύγουν πριν από την 8η ημέρα. Μάλιστα. Πέρα από τις εξετάσεις που αφορούν τον κορονοϊό, ποιες άλλες προσφέρονται από το ιατρείο σας? Το ιατρείο είναι ένα ιατρείο το οποίο κάνει γενικές εξετάσεις, δηλαδή αιματολογικές, και ήταν και η κυρίως δουλειά πρώτου κορονοϊού. Οπότε για γενικό έλεγχο, για χοληστερίνη, σάχαρα, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν καθημερινά προσφέρονται χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις και διαδικασίες, και αυτό είναι και η αρχή του ιατρείου. Πριν από 2 ώρες είχα μία κουβέντα με έναν συνάδελφο, ο οποίος είναι πολύ αρτηριοσκληρωτικός και έλεγε ότι ποιος θα κρίνει τις εξετάσεις και governance και όλα αυτά, και του υπενθύμισε ότι η Αγγλία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει τόσο μεγάλη δυσκολία ο λαός σε πρόσβαση για να γίνουν εξετάσεις, και του σημείωσα ότι τουλάχιστον 3 περιστατικά επείγοντα για παιδιά, οι γονείς τους από μόνοι τους ήρθανε, μάλιστα ένα ζευγάρι ήρθε από την Ουαλία παρακαλώ, γιατί το ραντεβού που τους είχε δώσει στο νοσοκομείο ήταν 25 Μαρτίου, γι' αυτό το θυμάμαι κιόλας, ενώ ήταν μέσα Φεβρουαρίου και το παιδί είχε μόλις 4.000 αιμοπετάλια, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσε να πάει στιγμή να πέσει, να χτυπήσει και να αιμορραγήσει και να πεθάνει βέβαια από αυτό, ενώ το φυσιολογικός αριθμός είναι από 125 και πάνω, και είχε μόλις 4.000. Και βέβαια ήρθε, πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο, έγινε εισαγωγή και τέλος πάντων μπόρεσε να αντιμετωπιστεί. Οπότε του υπενθύμισε ότι ότι ο γιατρός πρέπει να αποφασίζει δεν είναι πάντα σωστό, γιατί οι γιατροί είναι λίγοι και τα περιστατικά πλέον είναι πάρα πολλά. Όταν έρθει κάποιος για να κάνει τις εξετάσεις, πόσο γρήγορα μπορεί να έχει τα αποτελέσματα? Πολλές εξετάσεις είναι τα αποτελέσματα έτοιμα την επόμενη μέρα. Τα βασικά βιοχημικά που απασχολούν τον κόσμο περισσότερο είναι συνήθως έτοιμα την επόμενη μέρα. Ποικίλια αναεξέταση βέβαια, και κάποιες πιο σπάνιες μπορεί να καθυστερήσουν, δηλαδή να πάρουν μέχρι και 7 εργάσιμες για να βγουν τα αποτελέσματα, και αυτό γίνεται γιατί οι πιο σπάνιες δεν τις τρέχει το εργαστήριο κάθε μέρα. Και με αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή κάποιος θα μπορεί να συνεχίσει να το δηλώσει στο NHS και να το αναγνωρίσει το αποτέλεσμα που βγαίνει. Μάλιστα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και πολλές φορές. Και αυτά τα περιστατικά τα επείγοντα κατευθείαν. Το εργαστήριο ήταν διαπιστευμένο από τα πρώτα εργαστήρια που διαπιστεύτηκαν με ISO 15189, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει υπάρχει καμία διαφορά από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο με την ίδια διαπίστευση, και είτε αυτό είναι NHS είτε όχι. Οπότε γι' αυτό άλλωστε επιβλήθηκε και αυτό το standard, και από το 2012 και μετά η Αγγλία το έχει υιοθετήσει, πριν από αυτό είχε το CPA το λεγόμενο,
ούτως ώστε να είναι ένα παγκόσμιο στάνταρ. Οπότε είτε στην Κύπρο κάνεις την εξέταση, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Τουρκία, είτε στην Αμερική, αφήσαμε στο εργαστήριο, έχει διαπίστευση 151-89, πάει να πει ότι οι εξετάσεις γίνονται με τον ίδιο τρόπο, αν και σε διαφορετικούς αναλυτές. Έτσι, πριν κλείσουμε, τι θα συμβουλεύατε τον κόσμο που μας βλέπει, είτε εμβολιασμένο, είτε ανεμβολίαστο, για να προσέξει? Αυτό το που θα συμβούλευα είναι εμβολιασμός ή μη, οι συνήθειες της προσοχής, του πλησίμας των χεριών, της αποφυγής μεγάλης συγκέντρωσης, γιατί η μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος επιβαρυντικός παράγοντας. Δεν πειράζει αν υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο και έχει μέσα 50 ανθρώπους με COVID. Πειράζει αν και εσύ είσαι μέσα σε αυτούς. Πειράζει πολύ αν αυτοί οι 50 είναι μαζεμένοι όλοι γύρω από το τέρμα. Μάλιστα. Και αυτό έχει φανεί και στον τρόπο από μελέτες που κάνανε, που βλέπουν ότι η διασπορά στα αεροπλάνα αυξάνεται όταν μπαίνουν όλοι μαζί κατά ομάδες, παρά όταν είναι τυχαία. Στο τυχαίο δεν συνοστίζεται ο κόσμος. Όταν τους ομαδοποιείς, τότε συνοστίζονται. Και όποιος ταξιδεύει, καλό είναι όταν προσφέρουν ένα σάντουιτς, όπως πάνω κατά την πτήση, έχω παρατηρήσει συστηματικά όλη την ίδια ώρα βγάζουν τη μάση για να φάνε το σάντουιτς. Αυτό αυξάνει τη διασπορά. Ενώ άμα γίνονται σταδιακά, μειώνει τις πιθανότητες. Από αυτά τα μικρά-μικρά υπάρχουν έτσι κάποιες πιθανότητες που μπορεί να την πάθεις. Φυσικά, και συνήθως από τα μικρά την παθαίνεις και εκεί που δεν το φαντάζεσαι. Άλλωστε και τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στο σπίτι. Σωστό. Τα περισσότερα αυτοκινηστικά κοντά στο σπίτι. Οπότε γενικά χρειάζεται προσοχή σε ό,τι κάνουμε τυποποιημένα. Δηλαδή πράγματι κινήσεις που τις κάνουμε τυποποιημένα, αυτά είναι που πρέπει να προσέξουν περισσότερο. Και το θέμα με τα χέρια είναι γιατί άθελά μας ακουμπάμε το πρόσωπό μας πάρα πολλές φορές κάθε μέρα. Πάνω από 300-400 φορές την ημέρα μπορεί να ακουμπήσουμε το πρόσωπό μας, χωρίς να το καταλάβουμε. Εδώ είναι σημαντικό το πλύσιμο χεριών. Απλά πράγματα. Έτσι είναι. Χέρια, αποστάσεις και μάσκες. Χέρια, αποστάσεις και μάσκες, και επειδή οι μάσκες όντως είναι δύσκολες, η απόσταση είναι σημαντικό, γιατί για να γίνει διασπορά επηρεάζει και η συγκέντρωση και ο αερισμός, γι' αυτό το να είσαι έξω περιορίζεις πάρα πολύ τις πιθανότητες. Έξω και με απόσταση ακόμα περισσότερο. Σωστό. Γιατρέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Εγώ είναι πάρα ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ χρήσιμα και σημαντικά και ήταν μεγάλη μας τιμή. Για μένα το ίδιο. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Την Κυριακή 13 Ιουνίου, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου και ο Πρόεδρός της, κ. Χρήστος Καραολής, πραγματοποίησαν μια συνέντευξη με τον επιχειρηματία και φιλάνθρωπο, κ. Ιωάννη Χριστοδούλου. Η συζήτηση κάλυψε θέματα όπως η φιλανθρωπική δραστηριότητα του επιχειρηματία, οι οδυνηρές παιδικές αναμνήσεις από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974. Αναφέρθηκε επίσης για το πώς δημιούργησε τις επιχειρήσεις του στον τομέα των ακινήτων και άλλα πολλά. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Φώτης Φωτίου, καθώς και ο ύποπτος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μεγάλη Βρετανία κ. Ανδρέας Κακουρής. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε το καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας κ. Χρήστο Καραολή, τον χαιρετισμό και την σύντομη ομιλία του κ. Φωτίου. Και στη συνέχεια ακολουθεί ένα απόσπασμα από αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία και συνέντευξη του επιχειρηματία και φιλάνθρωπο κ. Ιωάννη Χριστοδούλου. Στο τέλος, ο ύποπτος αρμοστής κ. Ανδρέας Κακουρής έδωσε το δικό του χαιρετισμό και μια σύντομη ομιλία. Ας παρακολουθήσουμε στο βίντεο που ακολουθεί όσα προαναφέραμε. Good evening and welcome to this evening's In Conversation event. I'm Christos and I'm the President of the National Federation of Cypriots in the UK. Tonight, I'm really honored to welcome our guest, John Christodoulou. I'm also delighted to be joined by the Presidential Commissioner of the Republic of Cyprus, Mr. Fotis Fotiou, and the High Commissioner of the Republic of Cyprus in the UK, Mr. Andreas Gagouris. Now, before I introduce John, I'd like to ask the Presidential Commissioner
to say a few words. Thank you, Christos. Good evening to everybody. Good evening, Yannis and Andreas. It's nice to be again with you. And let me once again, Christos, congratulate you and the Federation for this initiative to present through these virtual interviews our successful diaspora people, business people, academia people, doctors, even young professionals. And I'm happy that tonight we have with us a good friend, a very successful businessman, Yannis Christodoulou. He left Cyprus after the Turkish invasion when he was a young boy. You will let us know the details. But we feel so proud of Yannis, and he's sending the message that a Cypriot can survive at difficult times. I would like also to say something that has to do with Yannis. In the last year, I think that we met three or four times here in Cyprus. The first question, before he will say, "Hi, how are you doing for this?" he will ask me, "What is happening with the Cyprus issue? How things are here in Cyprus? Is there an opportunity to have a good settlement for the Cyprus issue?" And always, always he wants to know more what is happening about Cyprus. So we are very proud, and I would like to thank him on behalf of the President of the Republic and all people of Cyprus, not only because he's a successful businessman, a diaspora successful businessman, but his love for Cyprus. And through his foundation, the Yannis Christodoulou Foundation, he's supporting a lot. He's supporting mainly children and families in the UK and elsewhere. And this is very important. And I cannot forget his support through the foundation of to our school at Ristokarpaso, the enclave school there, and his support. And he's always asking me when we are going to be able to go again there. And I want to help the students there. And you can see through these initiatives that he is not only a successful businessman, he loves Cyprus, but you can see also that he supports all these people. And Christo, you can say also the Yannis contribution during the pandemic period in London and Cyprus. He helped a lot the community. You remember, Andrea? And also he helped everybody a lot here in Cyprus, the hospitals and everything during that difficult period for our community in London and our people here in Cyprus. So once again, thank you very much, Yanni. You are the best among the best ambassadors of Cyprus abroad. And I have to thank you very, very much for your contribution. As I would like to thank all our expatriates, our diaspora, for their valuable contribution to Cyprus. And especially during difficult times.
Thank you, and thank you from the bottom of our hearts, dear Yanni, αγαπητέ μου Yanni. From you know, I remember, I always forget his village, his Sisklibos, I think, and Kalmakli. Η μάμα μου που το Καϊμακλή, ο πατέρας μου που το Σίσκλιβο. Okay, okay. Yeah. Thank you very much, Christo. Thank you. Thank you very much, Mr. Commissioner. Now, John is a man who needs little introduction, but he is one of the biggest names in property development here in the UK and actually globally. He was born in Cyprus in 1965 and came to London, as the Commissioner said, as a very young boy after the Turkish invasion in 1974. Now, he truly worked his way up in the business world. After leaving school at 16, he trained to become a diamond mounter before acquiring his first property in 1994. Today, he owns the Yanis Group, which includes properties and hotels all over the UK and Europe. And outside his business interests, John is passionate about fitness and enjoys being out at sea for the calmness that it brings him. He also established the Yanis Istoduru Foundation for his philanthropic efforts, and as well as donating over $1 million through the charity, we're also exceptionally grateful to John for generously working with us to support those most in need and vulnerable within our UK Cypriot diaspora through the COVID pandemic last year. So over the next hour, we'll delve into a bit more detail about the various aspects that make John who he is, his early life and roots, his business interests, and his philanthropy. John, thank you very much for being with us tonight. Thank you for inviting me, Christo, and good afternoon, Andrea, and for this, nice to hear your voice and see your face again, and thank you for your kind words. John, let's start with your early life. Now, you left Cyprus as a very young 9-year-old refugee, as you said, from both Sisklibo and Kaimagli. How did being a young refugee shape your desire and motivation to succeed? Look, you go through life and you, what you experience, it embeds you and makes you who you are. Just going straight to the point with the war in 1974, I was walking with my mother and my sister, and all of a sudden we see the bombs coming through, the parachutes coming down, and I looked at my mother in complete distress. And as a young kid, I couldn't do nothing about it. And the vulnerability of not being able to do something, it's just made me, I felt helpless at the time. And see my mother trying to protect us, to hold us under the tree. It's something that stood by me, and I've got a vivid memory of what happened. It was look, after it happened and all the families got together, we went to my uncle's house, which is the only house that had a basement, and we all put on the radio, and we were listening. There was about 37 people in a basement of 8 foot by 10. And we were waiting for hours and hours what to do, where to go. Shall we stay? Shall we go? Should we go towards the south? Because it's the safest route, because we heard they were coming in from the north. And it was a terrible experience. I don't wish it on anybody. It can get you very, very down psychologically. I would think, I mean, I was only a kid, but I just can't imagine what happened to adults who had responsibilities as parents to deal with such things. And
And pretty soon after the invasion, you came to the UK as a very young child fleeing Cyprus. When you tell us a bit about kind of arriving in the UK and some of the challenges that you faced. To be honest with you, I never thought that there was another country outside of Cyprus. I really didn't. I thought Cyprus was the main place. And when you go there and you visit another place, it's a completely new world. One of the first things as a kid, I remember that I could watch TV anytime I liked, because in Cyprus in 1974, the TV would come on a certain time in the evening, and there was more than one channel. But the difficulty was the language. But as a young kid, you know, you play around in the playground, it doesn't matter what language you speak, you'll find a solution how to kick the ball and play. That was, it was a difficulty to be in a strange place. But I've got to say that the UK had their hands wide open at that time for refugees. Now, the commissioner spoke earlier about your passion for Cyprus, and it's true. Every time I speak to you, you ask about the Cyprus issue, you ask about what's happening on the island. Clearly, Cyprus is a big part of your identity, even though you no longer live on the island. Tell us a bit about why Cyprus is core to who you are and what it means to you. How can I say, in a Patridamo, at the end of the day, Cyprus is part of me. Cyprus made me. I mean, I count in Greek, I think in Greek, I swear in Greek. I don't know if you want to record that, but it's me, man. It's just who I am. And I get so worried about the future, about Cyprus. And right now, we are not in a good position. And it actually frightens me for my country. It frightens me for my family. I've got over 200, even it could be up to 250, because, you know, they're all getting married, having kids, lots of family in Cyprus. And I really find it really hard, because running away has taken me to the UK. And my father was fortunate enough to have the vision to take me away to protect me. But I don't know, I really can't get my head around to how everybody can still live without being concerned about having the Turkish army coming over, because they can easily do this. With a click of a finger, this can happen. And I think right now, with Erdogan in power, it's not good. Political reasons, he might press the buttons, and it could be dire straits. I hope I'm wrong, but I go by gut instinct about what I see. I'm glad Biden has come out and said what he said. I think the world is realizing what Turkey is all about, the way that it's been run. You know, you've got religion involved. You know, it's a very sensitive subject. Look, we all lived happy in 1974. You know, I do remember having a Cypriot, Turkish Cypriot neighbor nearby, somebody who's, you know, a Cypriot Turk, and we got on. But what was decided at the time, for power reasons, for just taking over and losing lives, and just because of having the right position to be able to take over somebody else's land, it's just, you know, it's just the wrong way to go about it. And I think that there's other ways of concluding things without violence. And we are where we are, but I'm very concerned. And I do believe, and I hope I'm wrong, if we don't do something about it and we don't all work together, as we have some clever, and I keep on saying this, intelligent Cypriots
that live all different parts of the world, including Cyprus. We should all get together and use our heads and find out what is the best way to make this happen. Because in 2.5 years' time, it's going to be 50 years. 50 years has just gone past, just like this. I'm going to remember, my kids might remember, but they don't have the pain that I've gone to. And the people like us that have gone through this pain and our parents have gone through the pain, we need to do something about it. And tomorrow, not next year, not the year after, we've got to start tomorrow, all of us working together. John, I think I completely agree with what you're saying. I think, you know, personally, I have to say a big thank you for the support you've offered us at the Federation in the work we do on the Cyprus issue and continue to offer us. So thank you, John. And I agree. It's all I can really say. Turning to talk a bit about you, John. Over the years, as we've spoken, you've had a number of role models. Tell us kind of who has really inspired you on your journey and why. There's only one. There will always be one as number one. And because I know him very well, and I know the pain he's gone through without even twitching. And that's my father, you know, losing absolutely everything, the business that he created. He had his own business and he just lost it. Bottom line is they went inside the factory, the shop, and they took everything. And he couldn't go back there because the Turks invaded. So he had, you know, 100 quid, you know, in his pocket. And he said, what's the best way forward for my family? And again, he didn't speak English. He didn't have a job. And we all went to the UK. And you know, it's all right if you're single and you're out there, you're taking chances. But when you have a family and you try and make the best of, you know, what you have, it's very, very difficult. And that's without a doubt. He's given me the strength to be who I am today. You know, there's other qualities my mother gives me, but I think a man's role is to show the strength and to show as a kid, no, don't worry, it's okay, you carry on, you know, because you know, he had to do that for my mother and for my sister. So there's no doubt, you know, my father's, because it was his responsibility to protect, and he did it very well under the circumstances. Well, and John, I think just as you're proud of it, I think on behalf of all of us, I want to say a huge thank you for the efforts over the years, but in particular last year, supporting our community here, other communities in the UK and in Cyprus through the pandemic. It was really touching. So thank you for that, John. You've mentioned a couple of things about your charity, the school children, the COVID support. What are you most proud of about your charity's work? It's actually, let's not go to what I'm proud of. I'll tell you what it is. Everybody will only do something if they want to do it. And everybody who does something they want to do, they do it in a good way and they do it in the right way. Selfish reasons, I feel great. I feel brilliant that I give and I'm able to give, because it gives me selfishly the pleasure. And the Yannis Christodoulou Foundation has no expenses. We don't pay anybody from the foundation. Everything that comes in goes straight out. Everything. Okay? So it's a pleasure that I'm doing it. And for me, there's a lot more to be done. Because I'm now getting into it and I'm addicted to it and I want to do something even better. I'm thinking of doing something on the 8th of July, subject to COVID and how many people we can get together, something with Anna Vissi to do a small concert
We're going to be selling some tickets. We're going to be picking either a school or a disabled home, or going back onto the unprivileged children who don't, their families cannot look after them. We're going to be choosing one of those. Anyway, we're going to be doing that going forward. We've got something else in Rizzucarpasso that we're thinking of doing. We've got competitions that we're thinking of doing. And what's, as going back onto business, what's really affected, I've been talking to the Minister of Tourism what the villages in the mountains, how much business that they've lost. And we're trying to put all the transport together for a period to be able to take tourism to the villages in the mountains and to get coaches to stay there for 3-4 hours, gives them time to have lunch, to buy a souvenir, and to build the economy up. And we're doing that right now, and we're hoping we're going to get that up in a couple of months. There is another bigger concert that we're thinking of doing in Monaco, and Prince Albert is kindly let the Yanis Christodoulou Foundation to be able to use the palace to do an event. So we're going to be bringing guys that can afford to be there, because all the money is going to go to the foundation. We've got some special prizes to give out. We've got some things to auction, which again will all go onto the foundation. Now, it's right now for me, I feel very proud because I'm Cypriot. I was born in Cyprus and we do things in Cyprus, but we do things in Europe and as far as Thailand. That's what, Thailand, what's going on there, and the people, they're starving on the streets, and their average wage is something like 50 quid a month. I learned so much from this, the people that are really in need and the vulnerable, that makes you think, my God, how lucky are we? And as long as we don't forget our background, where we came from, we'll keep our feet on the ground, and we'll do the best we can to help. Sounds like some pretty exciting few years ahead for the charity, John. I guess last question from me. For you personally, what lies ahead? You're kind of 56, very active, showing no signs of slowing down. If anything, you're ramping it up. So what lies ahead, John? Well, if my kids are smart enough and I can see that they can take over the business, that's great. If they don't, I'm going to sell it, I'm going to spend it and give it all away. I love my charity work. I can't see myself retiring in my business. I'll still get a buzz, but I'm getting a bigger buzz from the foundation. I'm getting a bigger buzz and showing more interest in the political side and why governments make various decisions and to be able to, obviously my main interest is Cyprus, but why is the Turkish government doing this? What's the reason behind it? And what they try to do to Greece, what they're trying to do to Cyprus, and not giving up the land back that belongs to us. So it's really disheartening to even think that it's like waking up and you've got somebody upstairs that shouldn't be upstairs, and they're there and they can come down anytime they like. I mean, how can we live like that? And honestly, I'm not overreacting. To me, it's like having a gun pointed at me every time I get up in the morning. That's the way I would feel if I was living full time in Cyprus. And that's got to stop. That's got to stop, and we got to do as much as we can to make it happen. John, thank you very much for kind of sharing your perspectives on everything from your early life, your business and your philanthropy.
it's been kind of hugely insightful to see. Before we close out, I'd like to ask the High Commissioner, Mr. Andrasky, I wanted to say a few words. Thank you, Christo, for this. John, thank you for agreeing to be with us today, and all of those who will see this, I'm sure will be inspired by what you've said. I mean, what has struck me is your passion for life, your passion for your family, your passion for Cyprus, and the certain things in your life, at least this was the thread that came out when I listened to you, have basically dictated your life going forward. The most poignant for me was your mother looking after you and your sister in the tree when the parachutes were opening at the time of the Turkish invasion. And that vulnerability that you say you felt then is something that has driven you not to be repeated. And I think that's how you treat your business. That's how you treat your philanthropy as well, that you want to help those who are vulnerable. And for that, and what you have done both during the COVID period in helping the community over here, helping the children in Rizogarpaso and, you know, others in Cyprus too, is something that we can only applaud and thank you for. Because you are one of those people that, you know, is more under the radar screen in a very strange way. And that's how you like to do things. But what you do speaks volumes for you. It speaks volumes for your lust for wanting to give back, you know, from being the success that you are. And I'm sure for all Cypriots, and for those that are over here too, you're an inspiration. As part of the diaspora, these are the people, you know, people such as yourself who have succeeded, and through your success can throw out those seeds that may turn into plants and flowers for others who want to follow your path. So thank you. This has been absolutely fascinating. I very much look forward to when things have are possible to get together here in London and to look at ways where we can pick up on some of the strands that you have talked about today moving forward. Thank you again, and Christo, to you and the Federation. This initiative of bringing successful Cypriots to showcase what they have done and what can be done, I think is an incredible service to all. And, you know, Commissioner, you being here too, I think is indicative of how the government feels about this initiative and how the government and you yourself feel about the Cypriots that participate in these events, John being a prime example. Thank you again. All the best. Absolute pleasure. Andrea, thank you for your kind words. Fodi, the same. And Christo, you're doing an amazing job, because you're a volunteer and you're keeping all these things together for the Federation. And whoever's listening, I think that, you know, talk is cheap, as they say in England, right? Action is louder than words. Let's start making some action. Let's get everybody's opinion heard. Let's do something. Let's make our voices louder. And let's make people know the pain that, you know, our grandparents, our parents have gone through and we've gone through. Because before you know it, as I said earlier, 2-3 years, it's going to be 50 years with things being unpredictable, not knowing where you're going, not knowing what to do. It's not a life, okay? We want our Cyprus back, and we want it the way we want it to do it. And let's all work together and get there. And I appreciate everybody's time. And Christo, thank you for putting this together. You know, you're a gent. John, thank you very much for giving up your time. I know how busy you are. And thank you to everyone for tuning in. Good night. Στο σημείο αυτό θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κυπριακή Εθνική Ομοσπονδία και τον πρόεδρό της, κύριο Χρήστο Καραουλή, για την άψογη συνεργασία τους με το Hellenic TV.
Ολόκληρη αυτή τη συνέντευξη μπορείτε να την βρείτε σε όλα τα social media της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας και του Hellenic TV. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο μας έρχεται από το Βόρειο Λονδίνο. Ο συνεργάτης του σταθμού μας, Βασίλης Παναγή, φιλοξένησε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Αγίον Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, τον κύριο Κυριάκο Πιτσιελή. Ο κύριος Πιτσιελής μίλησε για τις δραστηριότητες της κοινότητάς τους, από πού ξεκίνησαν, για τα πρώτα χρόνια της ενορίας όπου φιλοξενούνταν σε Αγγλικανική Εκκλησία, για το πώς ενέργησαν ο ίδιος και η Επίτροπη για να αγοραστεί ο ναός που εδρεύει τώρα η ενορία τους. Επίσης αναφέρθηκε στα μελλοντικά σχέδιά τους, όπου οραματίζονται να δημιουργήσουν ένα κοινοτικό και πολιτιστικό κέντρο, ελληνικό σχολείο και άλλα πολλά. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη. Έχω μαζί μου λοιπόν τον κύριο Κυριάκο Πιτσιελή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Ραφαήλ και Ειρήνης εκεί στο Έτμοντο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την εκκλησία εκεί, την κοινότητα. Υπάρχουν εξελίξεις. Να μας πεις το ιστορικό της. Και τότε με μια ομάδα ανθρώπων που ήταν εκεί, πολύ καλή και ευδιάθετη να βοηθήσουν, άρχισα και σκεφτόμουν πώς θα αποκτήσουμε χρήματα να αγοράσουμε την εκκλησία. Και είπα ότι πρέπει να αρχίσουμε να αγοράσουμε σπίτια και να κάνουμε το προζύμι, αν κάποια στιγμή βρεθεί κάποια εκκλησία, να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να την αγοράσουμε. Διότι όπως είμαστε προηγουμένως δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε. Ναι. Δεν βλέπα τον τρόπο που θα αγοράζαμε την εκκλησία. Με τα ενηχρά χρήματα που παίρναμε από κάθε Κυριακή και κάτι χωρούς που κάναμε. Στο αρχίσαμε, αγοράσαμε το πρώτο σπίτι. Σε 6 μήνες αγοράσαμε και το δεύτερο. Και σε 1 χρόνο αγοράσαμε 3 σπίτια. Μάλιστα. Εκάναμε νεράνους, κόσμος έβαλε, εμείς πρόσφερε αρκετά, κάναμε διάφορες εκδηλώσεις και βάλαμε τα τυπόζητα και αγοράσαμε τα σπίτια. Με την πάροδο του χρόνου, όπως γνωρίζετε, τα σπίτια πηγαίνουν πάνω και αυτός ήταν και ο σκοπός. Ναι. Να κάνουμε το προζύμι για να μπορέσουμε να αρχίσουμε την εκκλησία. Ναι, ναι. Στο Θεού θέλοντος, βρέθηκε αυτόν το εκκλησάκι το μικρό, το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν, προσφέρθηκε και πολύ προηγουμένως αυτόν το εκκλησάκι, αλλά δεν το πήραν, δεν ξέρω τον λόγο. Uh-huh. Και προσφέρθηκε πιθανόν, όπως μου έλεγαν, και πολύ πιο χαμηλά, πολλά λίγα λεφτά, και δεν προωθήθηκε να αγοραστεί. Ναι, ναι. Εγώ όταν το είδα εκπλάγηκα και λέω, μα γιατί, αυτό είναι μια αρχή, μπορεί όταν είναι δικό μας θα αρχίσουμε να πω εκεί. Και όταν το πρωτοείδα, απέναντι είχε μια γη η οποία ήταν ράπης εκεί, ήταν 3 μέτρα ψήλος εκεί, ερημωμένα όλα, και ρώτησα στο Κάσο, γιατί δεν μας το πουλάτε και αυτό. Και μου λέει, δυστυχώς αυτό δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει σε private company. Α, μάλιστα. Του λέω, σας παρακαλώ, πέστε μου ποιος το έχει, να δω. Και σιγά σιγά ανακάλυψα τους ιδιοκτήτες και τους εμπλησίασα και, να μην τα πολυλογούμε, μετά από πολλές συζητήσεις καταλήξαμε και αγοράσαμε αυτή τη γη. Άρχισε με 400.000, μετά κατεβήκαμε, τέλος πάντων, το αγοράσαμε σε μια καλή τιμή. Μάλιστα. Και την ίδια στιγμή έκανα και διαβουλεύσεις με το Κάνσολ για το εκκλησάκι. Και το Κάνσολ μου είπε ότι εάν αγοράσουμε την γη, τότε, διότι η ιδέα τότε που τους έδωσα ήταν να γίνει ένα community center. Ναι. Το οποίο τους άρεσε. Αυτό ήταν εκείνο που προώθησε τη σκέψη τους να μας βοηθήσουν. Μου λέει, αν το αγοράσετε και εκείνον, να βοηθήσουμε και εμείς να πάρετε το εκκλησάκι, εφόσον θα γίνει ένα community center, όπως το εξήγησα σε γράμματα και ξέρω. Ναι. Το οποίο θα βοηθούσε τους νέους και που είναι έξω στους δρόμους. Και ακριβώς. Τους γέροντες, τους ενηλικιωμένους, όλα αυτά τα οποία
είναι αυτά που really θέλει ένα community να κάνει για να μπορέσει να προχωρήσει η κοινότητα. Και με πολλές διαβουλεύσεις και δυσκολίες βεβαίως αγοράσαμε τη γη και το εκκλησάκι. Και τότε βεβαίως έδωσε τη συγκατάθεσή του και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος. Ναι. Και μόλις τα αγοράσαμε βεβαίως έπρεπε να τα φτιάξουμε, διότι το εκκλησάκι ήταν ερυπωμένο. Ήταν περίπου, μπορεί να ήταν και 100 χρόνια κλειστό. Έτσι, ε. Είναι αυτό. Μάλιστα. Και πολλοί έλεγαν, μα αυτό δεν είναι σώμα να πάμε στην εκκλησία, το ένα το άλλο. Μα στο τέλος δεν καταλαβαίναν και δεν βλέπαν μπροστά τι θα γινόταν στο μέλλον. Διότι το τι ήταν εκεί, εντάξει, ήταν ερυπωμένο, αλλά μπορούσε να γίνουν πολλά και όπως και αρχίσαν να γίνουν. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, δεν το χαλάσατε το εκκλησάκι, απλά το ανακαινήσατε, το καθαρίσατε και αρχίσατε να το στείνετε, έτσι, από την αρχή. Ναι, το εκκλησάκι πριν ακόμα το είχαμε πάρει εντελώς, βγάλαμε και σχέδια, ναι, τα οποία δείχναν πόσο μπορούσαμε να το επεκτείνουμε με χωρί αρκετόν κόσμο, περί τα 200 άτομα. Και αυτόν είναι που με έκανε και ζήτησε από τον Κάνσολ να πάρουμε και 3 μέτρα γης αριστερά και 3 μέτρα προς τα πίσω πριν να το αγοράσουμε για να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε. Και το δέχτηκαν αυτό και αγοράσαμε και αυτή τη γη αριστερά και πίσω από τον Κάνσολ. Ήταν ερυπωμένο, βεβαίως. Δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε βεβαίως να χτίσουμε τις επεκτάσεις πριν αρχίσουμε και αποφασίσαμε η Επιτροπή να το φτιάξουμε πρώτα, να αρχίσουμε εκεί δειλά-δειλά έως ότου βρούμε και τα χρήματα για να προχωρήσουμε να κάνουμε όλες τις επεκτάσεις. Κύριε Μπιτσέλη, πρόσφατα είχατε κάνει μια εκδήλωση, την τελευταία εκδήλωση που κάνατε, στην οποία παραβρέθηκε νομίζω και ο Αρχιεπίσκοπος μας. Πέστε μου λίγο για αυτό, ποιος ήταν, ποιοι ήταν οι λόγοι της διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης και πέστε μας ακριβώς τι έγινε. Ναι, ήταν η Λαμπροτρίτη, η οποία ήταν η γιορτή του Μαγιώρ Ραφαήλ Νικολάου Κερίνης. Άντοτε η Λαμπροτρίτη που λέμε, η Τρίτη της Λαμπράς, γιορτάζουν οι Αγίοι μας. Ναι. Δεν έχει ημερομηνία πάντοτε είναι την ίδια, αλλά πάντοτε είναι η Τρίτη της Λαμπρής η γιορτή. Γιορτάζουν και οι τρεις Άγιοι. Είναι μαζί μου αυτοί, ναι, και οι τρεις. Ο Άγιος Ραφαήλ, ο Νικόλας και η Ειρήνη, αυτοί που ευρέθησαν στον τάφο τους όταν εκεί στη Μυτιλίνη. Μάλιστα. Που κάποιοι άνθρωποι οροματίστηκαν που είναι οι Αγίοι και βρεθήκαν εκεί. Σω γιορτάζονται και οι τρεις, ναι. Αχα. Αλλά είναι ο Άγιος Ραφαήλ, ο οποίος είναι ο Άρχον σαν Άγιος. Λοιπόν, τι έγινε ακριβώς στην εκδήλωση, πέστε μας. Βεβαίως προσπαθήσαμε πάρα πολύ να έχουμε έτοιμα όσα μπορούσαμε να κάνουμε έτοιμα για να γίνει αυτή η γιορτή των Αγίων μας και καταφέραμε και εκτός της εκκλησίας που τελείωσε μέσα και λειτουργούμε τώρα και αρκετόν καιρό απέναντι βάλαμε ένα μαρκί στον χώρο αυτό, μεγάλο μαρκί που χωρεί περίπου 100-150 άτομα. Εκεί βάλαμε και speakers, βάλαμε και projector που δείχνει τη λειτουργία που ό,τι δείχνει στην εκκλησία, ό,τι γίνεται στην εκκλησία, το δείχνει και εκεί στο μαρκί. Μάλιστα. Έξω από το μαρκί έχουμε το σχόλιο, έχουμε τα αποχωρητήρια, υπάρχει κουζίνα, υπάρχει πάρκι και θεουδέλλοντος καταφέραμε και τελειώσανε πια στην ώρα αυτά τα λίγα που θέλαμε να κάνουμε για να κάνουμε την γιορτή. Και καλέστηκε και ο Αρχιεπίσκοπος, ο Βασιμότατος, ο οποίος πολύ πρόθυμα δέχθηκε να έρθει στη γιορτή αυτή, όπως και έγινε. Ήρθε εκεί, πράγματι έγινε μια πολύ ωραία εορτή και ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, γέμισε και το μαρκί από κόσμον, όπως είπα, χρησιμοποιώντας το προτζέκτο και εκεί ο Αρχιεπίσκοπος ήρθε, έκανε και η λειτουργία, πήγε και στο μαρκί, θυμιάτισε και καλωσόρισε τον κόσμο
Και μετά όταν τελειώσαν όλα αυτά, καθαρίσαμε αμέσως το μαρκί, βάλαμε τραπέζια, τα στολίσαμε, κάναμε φαγητά και έφαγε ο κόσμος, ο οποίος ήταν καλεσμένος περίπου 30 με 40 άτομα. Μάλιστα. Και έγινε μια πολύ εξαιρετική γιορτή. Ωραία. Κύριε Πιτσέλη, πόσα υπολογίζονται τα άτομα που παρευρίσκονται στην εκκλησία και είναι από την περιοχή αποκλειστικά ή προέρχονται και από άλλες περιοχές, ας πούμε. Η εκκλησία ζώμενη μιλάω τώρα. Όπως ξέρετε, ο Άγιος Ραφαήλ είναι μεγάλος Άγιος. Είναι Άγιος ο οποίος τον γνωρίζει παγκοσμίως ο κόσμος για τον Άγιο Ραφαήλ και έρχεται και από αλλού. Αλλά η παροικία εκεί, το community, έχει αρκετόν κόσμο και μπορώ να πω είναι μία από τις πιο μεγάλες παροικίες, ελληνικές, κυπριακές παροικίες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκεί, η περιοχή του Ένφυλ. So, έχουμε ένα αρκετό κόσμο. Εκκλησιάζονται τακτικά περίπου 60 με 100 άτομα. Αλλά ήταν και οι χώροι μικροί. Είχαμε και, όπως καταλαβαίνετε, νοικιάζαμε εκκλησίες άλλες, σχολεία, χώρο των σχολείων. Δεν ήταν χώροι οι οποίοι προσελκούσαν πολύ κόσμο αυτά. Αλλά θα ήθελα την ευκαιρία να ευχαριστήσω αυτούς που ερχόντουσαν πάντοτε, διότι αυτοί ήταν οι στηλεβάτες, είναι αυτοί που εκκρατήσαν την εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ. Και πράγματι ευχαριστώ τους πάρα πολύ και τους επιτρόπους και τους πριν από μέναν εκεί οι επιτρόπους και τον Μάριο Ναζίνη, ο οποίος ήταν ο πρώτος πρόεδρος εκεί της εκκλησίας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσπάθειες που έκανα και ελπίζω τώρα που έχουμε δική μας εκκλησία ο κόσμος θα έρχεται περισσότερος και αρχίσανε και έρχονται. Αρχίσαν και έρχονται κόσμος και μου τηλεφωνούν και θέλουν να βοηθήσουν. Και ελπίζω μόλις τελειώσει αυτή η πανδημία, τότε νομίζω ότι εκεί θα έχουμε πολύ κόσμο. Ολόκληρη αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη θα σας την παρουσιάσουμε αυτή την Κυριακή στην εκπομπή Πρόσωπα Faces με τον Βασίλη Παναγή. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα που μας έρχεται από το Λονδίνο. Η συνεργάτηδα του σταθμού μας, Βασούλα Χριστοδούλου, φιλοξένησε τον καρδιολόγο Σάβα Χατζηφιλίππου. Ο κύριος Χατζηφιλίππου έχει εξειδίκευση στην καρδιακή ανεπάρκεια, απεικόνηση και πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Στη συνέντευξη αυτή, ο κύριος Χατζηφιλίππου μας μιλάει για τα αίτια της καρδιακής ανεπάρκειας, τα συμπτώματα, τις πιθανές επιπλοκές, την διάγνωση, την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αλλά και τον καθημερινό τρόπο ζωής με τον οποίο μπορούμε να προλάβουμε την επιδείνωση της νόσου της καρδιακής ανεπάρκειας. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και το σημερινό μας θέμα είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Φιλοξενούμενός μας ο Δόκτωρ Σάβας Χατζηφιλίππου, καρδιολόγος στο Harefield Hospital. Καλησπέρα, καλώς όρισες και πάλι Σάβα. Μεγάλη μας χαρά που είσαι μαζί μας και σε ευχαριστούμε για μια φορά ακόμη. Καλησπέρα και από μένα και εγώ ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση. Η χαρά και η τιμή είναι όλη δική μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπα, θα μιλήσουμε για την καρδιακή ανεπάρκεια. Καταρχήν, τι είναι όταν λέμε καρδιακή ανεπάρκεια, τι εννοούμε? Ναι. Πριν να εξηγήσουμε τι είναι. Μάλιστα. Για να εξηγήσουμε τι είναι η καρδία ουσιαστικά και τι κάνει. Βεβαίως. Είναι πιο εύκολο να καταλάβει κάποιος και να κατανοήσει κάποιος το τι σημαίνει η καρδιακή ανεπάρκεια. Πρέπει να φανταστούμε την καρδία. Η καρδία ουσιαστικά είναι ένας μυς και πρέπει να τη φανταστούμε σαν μια αντλία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να στέλνει το αίμα μαζί με το αίμα οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στο υπόλοιπο το σώμα. Μάλιστα. Η καρδία χωρίζεται σε δύο μέρη, τη δεξιά και την αριστερή καρδία. Το αίμα έρχεται προς την αριστερή καρδία, στη δεξιά καρδία και φεύγει από την καρδία από την αριστερή πλευρά για να πάει πίσω στο υπόλοιπο το σώμα. Είναι ένας κύκλος ουσιαστικά. Η καρδιακή ανεπάρκεια τι είναι? Ουσιαστικά είναι ένα αγγλικό σύνδρομο στο οποίο λόγω κάποιων δομικών ή λειτουργικών καταστάσεων η καρδία αδυνατεί να ασκήσει το έργο της σωστά και ως αποτέλεσμα δεν λειτουργά με την ίδια δύναμη που πρέπει σαν αντλία
και μειώνεται η αιμάτωση στα υπόλοιπα τα όργανα, στους μυς, στους νεφρούς, στον εγκέφαλο. Και δεν αρκεί αυτή η αιμάτωση να ικανοποιηθούν όλες οι μεταβολικές ανάγκες των κυττάρων μας. Μάλιστα. Και πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε καρδιακή ανεπάρκεια? Ποια είναι τα συμπτώματα που να το καταλάβουμε και να πάμε να δούμε ένα καρδιολόγο, τέλος πάντων? Εάν φανταστούμε ότι το αίμα και το οξυγόνο δεν φτάνουν να θρέψουν τους μυς μας και τα όργανα του σώματος μας σωστά, τα κύρια συμπτώματα, τα πρώτα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει κάποιος είναι, για παράδειγμα, η εύκολη κόπωση. Νιώθει κόπωση με το παραμικρό, με μια μικρή άσκηση. Ταυτόχρονα όμως το αίμα δεν επιστρέφει πίσω στην καρδιά όπως πρέπει και μαζεύεται συνήθως στις φλέβες και αυξάνεται η πίεση, και ως αποτέλεσμα βγαίνουν τα υγρά στους γύρω ιστούς. Και τι προκαλεί αυτόν? Προκαλεί πρίξιμον ή κατακράτηση υγρών στα πόδια συνήθως, στην κοιλιά, στην περιοχή της κοιλιακής χώρας, αλλά και στους πνεύμονες. Τα κύρια συμπτώματα είναι δηλαδή η κόπωση, κατακράτηση υγρών, δύσπνοια, δυσκολία στην αναπνοή, αλλά παράλληλα αναψύσσονται και άλλα συμπτώματα, όπως αρυθμίες, μειωμένη αντοχή στην άσκηση, ένας επίμονος βήχας. Αυτά είναι τα συμπτώματα τα οποία, φυσικά είναι κοινά συμπτώματα, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κάποιος έχει κάτι έγκαινα ανεπάρκεια, αλλά αν τα αναπτύχθει εκεί που δεν τα είχε προηγουμένως, καλώς θα ήταν να δει αρχικά τον προσωπικό του γιατρό και να πάρει έναν παραπεπτικό να δει κάποιον καρδιολόγο. Επίσης και για την κόπωση, αν κάνουμε καθημερινά κάποια πράγματα, όπως το περπάτημα, κάποιες ασκήσεις και είμαστε εντάξει και καταλάβουμε ότι τα ίδια πράγματα που κάνουμε, τότε κουραζόμαστε, αισθανόμαστε. Τότε είναι που θα αντιληφθούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, όχι όταν ξεπεράσουμε αυτά τα όρια που κάνουμε καθημερινά, έτσι. Έτσι είναι. Και φυσικά, εάν κάποιος δεν εξασκείται και βγήκε πρώτη φορά μετά από 6 μήνες να εξασκηθεί και κουράστηκε, είναι φυσιολογικό ότι είναι λόγω μια άσκηση, όχι απαραίτητα ως αποτέλεσμα καρδιακής ανεπάρκειας. Μάλιστα. Και από αυτά τα συμπτώματα, πόσα πρέπει να έχουμε, δηλαδή 2-3 για να πούμε, γιατί μπορεί το ένα σύμπτωμα, όπως ανέφερες, να είναι σύμπτωση, να είναι βήχας, να είναι κρύωμα. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Ναι. Κάποιοι έχουν όλα τα συμπτώματα, κάποιοι έχουν μόνο ένα, κάποιοι δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. Είναι εδώ που πρέπει, εάν ανησυχούμε, να πάρουμε μια άποψη κάποιου ειδικού, κάποιου γιατρού, να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται για καρδιακή ανεπάρκεια ή αν πρόκειται για αυτό, να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Έγκαιρα. Ναι, υπάρχουν κάποια στάδια, δηλαδή έτσι ένα πρώτο στάδιο που θα δούμε πιο ελαφρυντικά συμπτώματα και μετά να το αφήσουμε, χωρίς να πάρουμε κάποια θεραπεία, να υπάρξει το επόμενο στάδιο. Ναι, υπάρχουν δύο είδη κατηγοροποιήσεων. Η μία χρησιμοποιείται περισσότερο από την άλλη. Η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία έχει σταδιοποιεί την καρδιακή ανεπάρκεια σε 4 διαφορετικά στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι στα άτομα τα οποία δεν έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά διατρέχουν υψηλών κίνδυνων για εμφάνιση της νόσου αυτή και είναι λόγω κάποιων παραγόντων κινδύνου που μπορεί να έχουν. Στο δεύτερο στάδιο είναι αυτοί που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια αλλά είναι ασυμπτωματικοί. Στο τρίτο αυτοί είναι που είναι συμπτωματικοί με καρδιακή ανεπάρκεια. Και στο τελευταίο στάδιο είναι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικά συμπτώματα σε μια κατάσταση ηρεμίας. Η δεύτερη κατηγοροποίηση αφορά φυσικά τα άτομα τα οποία έχουν διάγνωση καρδιακής ανεπάρκειας και χρησιμοποιείται από τους γιατρούς, από τους καρδιολόγους, για να μπορούμε να έχουμε έτσι μια πιο αντικειμενική άποψη των συμπτωμάτων τους και να μπορούμε ανάλογα να προσαρμόσουμε τη θεραπευτική τους αγωγή. Πρόκειται για την κατηγοροποίηση της καρδιολογικής εταιρείας της Νέας Υόρκης, το NYHA Class, το οποίο είναι και πάλι 4 κατηγορίες και είναι τα άτομα τα οποία έχουν στην πρώτη κατηγορία έχουν προφανώς καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά δεν έχουν οποιοδήποτε περιορισμό στη φυσική του δραστηριότητα. Και στο τελευταίο στάδιο είναι τα άτομα τα οποία έχουν καρδιακή ανεπάρκεια και είναι συμπτωματικά, ενώ βρίσκονται σε μια κατάσταση ηρεμίας.
Στο ενδιάμεσο είναι τα δύο στάδια. Το ένα στάδιο το οποίο υπάρχει κάποιος ελαφρύς περιορισμός στη φυσική δραστηριότητα και στο τρίτο στάδιο ένας σημαντικός περιορισμός φυσικής δραστηριότητας χωρίς όμως συμπτώματα σε μια κατάσταση ηρεμίας. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες πιθανές επιπλοκές, δηλαδή μπορεί ακόμη και να επηρεαστούν άλλα όργανα όταν υπάρχει αυτή η καρδιακή ανεπάρκεια. Ναι. Όπως είπαμε, υπάρχουν διάφορα στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας. Δεν είναι όλοι όσοι έχουν καρδιακή ανεπάρκεια στο ίδιο σοβαρό σημείο. Ναι. Αλλά όμως, στα άτομα τα οποία η καρδιακή ανεπάρκεια είναι τέτοια που επηρεάζει την αιμάτωση στα υπόλοιπα όργανα, σίγουρα παρουσιάζουν και αλλού συμπτώματα. Τα κύρια όργανα, το κύριο όργανο το οποίο ουσιαστικά παίρνει το 1 πέμπτο της κυκλοφορίας είναι τα νεφρά. Εάν η καρδία σαν αντλία δεν μπορεί να στείλει το αίμα στα νεφρά επαρκώς, τότε ξεκινά να παρουσιάζει κάποια μορφή νεφρικής ανεπάρκειας. Μπορεί επίσης να επηρεάσει και το σηκώτη μας, το ύπαρ. Και αυτόν μπορεί να παρουσιάσει κάποια ανεπάρκεια λόγω της κατάστασης της καρδίας. Αυτά είναι τα δύο κύρια συμπτώματα. Οι επιπλοκές στις οποίες εμείς ανησυχούμε περισσότερο σαν καρδιολόγοι είναι επιπλοκή του ευνίδιου θανάτου, το οποίο μπορεί να συμβεί, είναι αυξημένος ο κίνδυνος και αντιμετωπίζεται με συσκευασίες με βηματοδότες και απεινίδωτες. Ολόκληρη την ενδιαφέρουσα συνέντευξη θα σας την παρουσιάσουμε την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Ιουνίου, στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία με την συνεργάτη μας Βασούλα Χριστοδούλου. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσουμε ότι για τα σχόλιά σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020 82 92 7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο κανάλι 271 στο Freeview, καθώς και διαδικτυακά, αλλά και από το site UK Rockoustic, καθώς και από το website μας, hellenictv.net. Επίσης, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε σε όλα τα social media του Hellenic TV, όπου παρουσιάζουμε εκεί όλα τα προγράμματά μας. Μην χάσετε αμέσως μετά την ταινία «Με πόνο και με δάκρυα». Στη συνέχεια τη δεύτερη ταινία με τίτλο «Ένας μάγκας στα σαλόνια» και τέλος την τελευταία ταινία με τίτλο «Δελήριο». Αύριο Σάββατο στις 7.30 μην χάσετε την εκκλησιαστική εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» που παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Φελιούρας. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Στη συνέχεια ακολουθούν δύο ταινίες, «Η γωνία του Παραδείσου» και «Οι Φανταρίνες». Την Κυριακή μην χάσετε την εκπομπή «Διαλέγω καριέρα» με την Ελευθερία Σοφρονίου, που παρουσιάζει καταξιωμένους επαγγελματίες, οι οποίοι καθοδηγούν τους νέους ως προς την μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Ακολουθεί η εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή, ο οποίος παρουσιάζει ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο της Ομογένειας και όχι μόνο. Τέλος, μην χάσετε την ελληνική ταινία «Η γυναίκα μου, ο Ανδρέας». Τη Δευτέρα στις 8 μην χάσετε την εκπομπή Greek Stories με τον Ευρυσίνο Γαλιάσο που παρουσιάζει νέους καταξιωμένους επαγγελματίες. Ακολουθεί η εκπομπή Αναδείξέ το που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Άννα Νικολαίδου και η Ρούλα Σκουρογιάννη με τους συνεργάτες τους. Ακολουθεί το θέατρο της Δευτέρας με τίτλο Δόξα Πατρί. Στη συνέχεια δείτε το Ταξίδι της Ζωής με την Αγγή Λουπέσκου. Την Τρίτη στις 8 το βράδυ παρακολουθήσε την εκπομπή Δράξα σε Παιδείας που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Ακολουθεί η εκπομπή Hellenic Showroom με τη Σεμίνα Τσοκανά. Αμέσως μετά ακολουθεί η ταινία Το κορίτσι με τα παραμύθια και στη συνέχεια Το παιδί της μαμάς. Την Τετάρτη στις 8 μην χάσετε την εκπομπή Η ταινία της εβδομάδας με την Άντα Μουράτη, η οποία παρουσιάζει τις ταινίες που θα παρακολουθήσετε στο Hellenic TV. Αμέσως μετά ακολουθεί η ταινία Απόκληρη της κοινωνίας και στη συνέχεια η ταινία Παπα Τούρμπο μας πήραν και τα ράσα. Την Πέμπτη μην χάσετε την εκπομπή Υγεία και Ευεξία με την Βασούλα Χριστοδούλου στις 9. Και μετά τις ταινίες «Πώς να σοπάσω» και «Ο θείος από τον Καναδά». Αγαπητοί τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Να έχετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Εμείς είμαστε και πάλι μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!